Το λόγο έχει ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμαλής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόμαστε κάτω από το βάρος μιας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης που όμοια της δεν έχει γνωρίσει ο μεταπολεμικός κόσμος. Είναι γεγονός, όπως το επισημαίνει και η κυρία Παπαρίγα, ότι πέραν των άλλων επιπτώσεων υπήρξε και στη χώρα μας σημαντική πτώση στους δείκτες του χρηματιστηρίου και μείωση των αξιών σε μια σειρά από χρηματοοικονομικά προϊόντα. Σε καμιά περίπτωση όμως, και το τονίζω γιατί το βλέπω στην ερώτησή σας, η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να συγκρίνεται με την πτώση που συντελέστηκε στην περίοδο των κυβερνήσεων του Πασόκ. Επιδιώχθηκε τότε, και αυτό είναι σε όλους γνωστό, μια πλασματική άνοδος του χρηματιστηρίου με τη σύμπραξη δημόσιων οργανισμών και ασφαλιστικών ταμείων που κατέληξε σε ουσιαστική καταστροφή τόσο για το δημόσιο όσο και για τους ιδιώτες επενδυτές. Σκόπιμα και προσχεδιασμένα είχαν γίνει τότε αγορές μετοχών σε πλασματικά διωγγωμένες τιμές, γεγονός που είχε το γνωστό σε όλους μας γνωστό αποτέλεσμα. Δεν έγινε και δεν γίνεται τίποτα παρόμοιο σήμερα. Την αναφορά για τζόγο με τα αποθυματικά των ταμείων την απορρίπτουμε. Είναι αβάσιμη και είναι άδικη. Θέλω λοιπόν από την αρχή να υπογραμμίσω ότι οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης είναι αυτόνομοι, αυτοδιοικούμενοι οργανισμοί με διοικητικά συμβούλια στα οποία συμμετέχουν κατά πλειοψηφία αιρετοί εκπρόσωποι των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των εργοδοτών. Έχουν οι ίδιοι οι φορείς την αρμοδιότητα της διαχείρισης και της αξιοποίησης των αποθεματικών και γενικότερα της περιουσίας τους. Λειτουργούν ως θεσμικοί επενδυτές με κριτήρια μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Η χρηματοπιστωτική κρίση αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία μόνο στον βαθμό που έχουν επενδύσει σε μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και μόνο στον βαθμό που είναι υποχρεωμένα να προχωρήσουν σε ρευστοποιήσεις. Τέτοιος λόγος όμως δεν συντρέχει. Και αυτό είναι καθοριστική σημασία. Ποια είναι λοιπόν η πραγματικότητα? Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το ύψος της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων της κοινωνικής ασφάλισης ανέρχεται σε 29,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, το 3% είναι ακίνητη περιουσία, το 44% είναι σε καταθέσεις και το 52% σε χρεόγραφα. Για την ακίνητη περιουσία και τις καταθέσεις, το καταλαβαίνουμε όλοι, δεν τίθεται κανένα ζήτημα. Το ίδιο ισχύει για τα περισσότερα, για τα 2/3, από τα χρεόγραφα των ταμείων, τα οποία είναι εγγυημένα κρατικά ομόλογα. Στις διακυμάνσεις του χρηματιστηρίου υπόκειται μόνο το υπόλοιπο 1/3 των χρεογράφων, δηλαδή οι μετοχές που έχουν τα ταμεία περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αποτίμηση όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που γίνεται τη στιγμή αυτή, είναι καθαρά λογιστική. Πιο αναλυτικά. Πρώτον, οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν άμεσα στα χαρτοφυλάκια τους ομόλογα που έχουν παρουσιάσει πρόβλημα. Δεν είναι εκτεθειμένοι, με άλλα λόγια, σε αυτό που ονομάστηκε επικίνδυνα τοξικά προϊόντα. Δεύτερον, τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα για τις μετοχές που έχουν οι ασφαλιστικοί φορείς, όπως και για κάθε άλλη περίπτωση, προκύπτουν μόνο κατά τη στιγμή που αποφασίζουν να πωλήσουν τους τίτλους τους. Και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν λόγο να προχωρήσουν στην πώληση οποιονδήποτε τίτλων. Και τρίτον, το κράτος εγγυάται στο ακέραιο τόσο τις συντάξεις όσο και τις άλλες παροχές των ταμείων. Έρχομαι στην πρόταση που αναπτύσσει το Κομμουνιστικό Κόμμα για εξαγορά από το κράτος των μετοχών και των χρηματοοικονομικών προϊόντων που βρίσκονται στην κατοχή των ταμείων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν μας βρίσκει καθόλου σύμφωνο σε αυτή η πρόταση. Υποθέτουμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα αναφέρεται στα προϊόντα που η τιμή τους στην αγορά είναι σήμερα χαμηλότερα από την τιμή από την οποία αποκτήθηκαν. Και ρωτώ, εάν σπέβδαμε τη στιγμή αυτή σε μια λογιστική αποκατάσταση των ταμείων, τι θα κερδίζαμε? Είναι ωφέλιμο να μετατρέψουμε μια λογιστική διαφορά σε πραγματική διαφορά? Είναι ωφέλιμο να βάλουμε αυτή τη στιγμή πρόσθετα βάρη στον προϋπολογισμό και να περιορίσουμε τα περιθώρια που έχει για κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές? Ασφαλώς όχι. Εάν υιοθετούσαμε την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος, δεν θα καταφέρναμε τίποτε άλλο παρά μόνο να μεταθέσουμε στους φορολογούμενους ένα κόστος χωρίς κανένα όφελος. Βεβαίως τα ταμεία μας αφορούν όλους. Το ίδιο όμως μας αφορά και ο προϋπολογισμός.
Και ο προϋπολογισμός του 2009 όχι μόνο δεν πρέπει να επιβαρυνθεί, αλλά να έχει περιθώρια για άμεση στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων. Σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση της περιουσίας των ταμείων, όπως είναι σε όλους γνωστό, με τον νόμο του 2007 θεσπίστηκε νέο πλαίσιο για την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας τους. Με βάση τον νόμο αυτό, εκδόθηκε από τις αρχές του Οκτωβρίου, εφαρμόζεται ήδη υπουργική απόφαση με την οποία θεσπίστηκαν αυστηροί κανόνες σε ό,τι αφορά την επενδυτική συμπεριφορά των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Μέσα σε αυτά είναι πρώτον, καθορίζονται με σαφήνεια τα επενδυτικά μέσα που μπορούν να χρησιμοποιούν και θεσπίζονται αυστηροί κανόνες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια, η ρευστότητα, η αποδοτικότητα των επενδυτικών του χαρτοφυλακίου. Δεύτερον, καθορίζεται ο χρονικός ορίζοντας των επενδύσεών τους αφού ληφθεί υπόψη η αναλογιστική μελέτη που προσδιορίζει και το ύψος των κεφαλαίων. Και τρίτον, επιβάλλεται εσωτερική διαδικασία για την συνεχή μέτρηση των αποδόσεων που έχουν οι επενδύσεις τους. Επιβάλλονται αυστηροί κανόνες στα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία της διαχείρισης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αυτονομία της διαχείρισης και η διαφάνεια στη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Τα ασφαλιστικά ταμεία λειτουργούν πλέον σε ένα αναβαθμισμένο και θωρακισμένο θεσμικό πλαίσιο. Τα ασφαλιστικά ταμεία δεν έχουν σήμερα κανένα λόγο ούτε να ρευστοποιήσουν τις κινητές αξίες τους, ούτε να εκποιήσουν περιουσιακά τους στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, και με αυτό καταλήγω, τονίζοντάς το κράτος εγγυάται απόλυτα όλες τις συντάξεις. Το λόγο έχει η Γενική Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κυρία Αλέκα Παπαρίγα. Κύριε Πρωθυπουργέ, αυτά που θα πω δεν έχουν καμία σχέση με την υπεράσπιση των διοικήσεων των ασφαλιστικών ταμείων. Είναι μία άλλη παράγραφος που αυτή τη στιγμή και λόγω χρόνου δεν μπορώ να την αναπτύξω. Δεν θα συμφωνήσουμε σε αυτό που είπατε, ότι τα ταμεία είναι αυτοδιοικούμενα. Αυτά λοιπόν κανονίζουν πώς θα αξιοποιήσουν τα αποθεματικά. Τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, το Ταμείο των Ασφαλιστικών Ταμείων, να το πω έτσι, καθορίζεται από την πολιτική εισοδημάτων της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης, όχι μόνο της δικής σας, από την πολιτική που ακολουθείται στις εργασιακές σχέσεις, από ένα γενικότερο θεσμικό πλαίσιο. Και επομένως, ακόμα και όταν έχουν αυτοδιοίκηση, από τη στιγμή που εξαρτώνται, από την εργοδοσία θα δώσει τις φορές, από το κράτος θα δώσει το μερίδιό του, εξαρτάται από το πόσοι μισθωτοί έχουν κανονικές σχέσεις απασχόλησης και πόσοι μη κανονικές, άρα οι τρύπες που δημιουργούνται είναι πολλές, η αυτοδιοίκηση για μας δεν λέει τίποτα. Χωρίς να σημαίνει, ξαναλέω, ότι τα έχουν καλά καμωμένα οι διοικήσεις των ασφαλιστικών ταμείων, επειδή αποτελούνται από εργαζόμενους κτλ. Αυτό σε εμάς δεν λέει τίποτα, γιατί και αυτές οι διοικήσεις κινούνται στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης πολιτικής. Να ξεκαθαρίσω το εξής πράγμα. Δεν είπαμε να αγοράσετε στην τιμή που έχουν τώρα, αλλά στην τιμή αγοράς. Να καλυφθούν οι απώλειες, είναι ένα άμεσο μέτρο που μπορούμε να προτείνουμε, στο βαθμό που ισχύει και έχω την εντύπωση, το έχουν παραδεχθεί και οι υπουργοί της κυβέρνησης, ισχύει ότι έχουμε τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια απώλειες από την τελευταία οικονομική κρίση. Επομένως, εμείς ζητάμε να τα πάρετε στην τιμή αγοράς, όχι στη σημερινή τιμή, να καλύψετε τις απώλειες και εμείς για άλλη μια φορά θα πούμε δεν συμφωνούμε να υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που να τοποθετούνται τα αποθεματικά των ταμείων στο χρηματιστήριο. Διότι το χρηματιστήριο, όπως ξέρετε, γιατί το ονομάζουμε τζόγο? Διότι αγοράζεις με πρόβλεψη κέρδους. Και επειδή ζούμε σε συνθήκες όπου μέσα στο χρηματιστήριο κάποιοι χάνουν, δεν μπορούν να κερδίσουν όλοι. Δεύτερο, η κρίση δεν είναι κανένα φαινόμενο που έρχεται μια φορά στο τόσο. Τα χρηματιστήρια, μάλιστα, ανεξάρτητα και για τις πορείες ανάπτυξης οικονομίας, μπορεί να έχουν πολλά πισωγυρίσματα για διάφορους λόγους. Φεύγουν επενδυτές, κάνουν κτλ. Επομένως, εμείς είμαστε αντίθετοι. Έχουμε προτείνει και ισχύει και σήμερα, επειδή υπάρχει ένα θέμα με τα χρηματικά αποθεματικά, να μπορούν να αγοράζουν κρατικά ομόλογα, εγγυημένα δηλαδή από το δημόσιο, με το ανώτατο επιτόκιο που ισχύει σε κάθε περίοδο
Και βεβαίως έχοντας και τις εγγύσεις ότι δεν θα χάσουν λόγω πληθωρισμού. Αυτά τα αποθεματικά τα χρησιμοποιεί το δημόσιο, όχι όπως έχει γίνει από το 1950 και μετά, όπου 58 δις κυριολεκτικά χρωστάνε οι τράπεζες στα ασφαλιστικά ταμεία. Όχι όπως έγινε επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με 3,5 δισεκατομμύρια απώλειες στο χρηματιστήριο, με τα παιχνίδια και τα γνωστά που έγιναν. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να το πούμε. Άλλωστε, αποδεικνύεται το εξής πράγμα, αν δούμε και τα διεθνή χρηματιστήρια. Δημιουργούνται προβλήματα ανεξάρτητα κρίσης στα χρηματιστήρια. Όταν έχεις κρίση, βεβαίως εκεί εκδηλώνεται και περισσότερο. Και επίσης, υπάρχει το εξής ζήτημα, κύριε Πρωθυπουργέ. Ακριβώς επειδή έχουμε μία κρίση, η οποία δεν έχει σχέση αποκλειστικά με το τραπεζικό σύστημα, η οποία δεν έχει σχέση αποκλειστικά με τα χρηματιστήρια, αλλά ξεκινάει από την παραγωγή, από την υπερσυσσόρευση κεφαλαίων και κερδών και εμπορευμάτων, που στο βάθος βρίσκεται η πιο στιγμή εκμετάλλευση των εργαζομένων. Ακριβώς λοιπόν η κερδοφορία έφτασε στα όρια της και έσκασε σαν μπαλόνι. Υπάρχει πραγματικό κεφάλαιο και πάνω στο πραγματικό υπάρχει και το πλασματικό. Και το μεν σύστημα θα διορθώσει την κρίση, θα ξεπεραστεί η κρίση. Δεν ξέρουμε τι ανακατατάξεις θα γίνουν διεθνώς, αλλά ένα πράγμα είναι βέβαιο, ότι από αυτή την κρίση θα βγουν χαμένοι εργαζόμενοι σε συνθήκες όπου αυξάνει η ενεργία, έχουμε εργασιακές σχέσεις ελαστικές, αλλάζουν οι σχέσεις μόνιμης και ελαστικής εργασίας παντού, η ανασφάλιση στην ουσία μεγαλώνουν, υπάρχουν προγράμματα που δεν ασφαλίζουν τους εργαζόμενους, τους δίνουν μόνο κάποιες παροχές υγείας. Και επομένως τα ταμεία, όπως έγινε και με το Ταμείο Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων, χάνουν και από αυτούς τους λόγους. Όταν κάθε χρόνο έφευγαν 3-4 χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι και τώρα φεύγουν γρήγορα για να μην μπουν στα καινούργια μέτρα τα αντιλαϊκά, φεύγουν 12 χιλιάδες, βεβαίως δημιουργείται πρόβλημα στο ταμείο. Είναι σύνθετο το ζήτημα. Εμείς βάλαμε μία πλευρά, ακριβώς διότι θέλουμε να χτυπήσουμε τη μεταφορά των αποθεματικών των ταμείων στα χρηματιστήρια και γενικότερα στη χρηματαγορά. Και με την ευκαιρία αυτή βάζω και το εξής ζήτημα. Καλά, δεν θα υπάρχει κάπου γραμμένο ότι χρωστάνε το κράτος, το οποίο έχει διαδοχικές ευθύνες, τελειώνω, τα 58 δις. Δεν θα υπάρξει κάπου γραμμένο ότι χρωστιώνται 3,5 δις από τα παιχνίδια του χρηματιστηρίου. Τα 2 δις που επίσης είναι χρωστούμενα όταν άλλαξε το σύστημα. Αυτά δηλαδή κάποτε δεν θα αποδοθούν. Πώς θα γίνει δηλαδή αυτό το πράγμα? Τι θα γίνει με τις εργοδοτικές εισφορές? Τώρα ακριβώς που έχουν κρίση θα πούν οι επιχειρηματίες δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Δηλαδή από πολλές πλευρές τα ασφαλιστικά ταμεία διακινδυνεύουν. Και να σας πω, κύριε Πρωθυπουργέ, είπατε τα διασφαλίζουμε. Δεν μας λέει τίποτα αυτό, με συγχωρείτε. Δεν σας αποδίδω. Δεν βάζω ζήτημα ηθικής σε αυτό, αλλά λέω, λέτε θα τα διασφαλίσουμε. Δεν είπατε τίποτα. Να πείτε ότι σε κάθε περίπτωση θα κάνουμε κρατική επιχορήγηση. Θα τα διασφαλίσετε. Δεν μας λέει τίποτα. Διότι πάνω από όλο αυτό που γίνεται τώρα είναι να διασφαλιστεί ο κύκλος του επιχειρηματικού κέρδους. Και υποτίθεται μέσα από εκεί θα διασφαλιστούν και τα ταμεία. Δεν δίνεται καμία εγγύηση. Πέρα από αυτή τη γενική τοποθέτηση. Το λόγο έχει ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμαλής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το είπα και θέλω να το επαναλάβω και να το τονίσω. Η περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων είναι εγγυημένη από την ελληνική πολιτεία. Οι συντάξεις είναι απόλυτα εγγυημένες για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος ανησυχίας για κανένα συνταξιούχο και κανένα ασφαλισμένο. Η κυβέρνηση έχει στηρίξει και στηρίζει με υπευθυνότητα τη βιωσιμότητα, την εξυγίανση και την άρση βεβαίως των αδικιών στην κοινωνική ασφάλιση. Το αποδείξαμε, αυτή είναι η θέση μας, με την πρόσφατη ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Το αποδεικνύουμε με τη συνεχή αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. Κοινωνικός προϋπολογισμός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, του 2008, ο τελευταίος πριν την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, παρουσιάζει αναλυτικά τους πόρους που διατίθενται από το κράτος. Και παρά τις δυσμενείς, τις δυσχερείς δημοσιονομικές συνθήκες, το συνολικό ύψος των μεγεθών του κοινωνικού προϋπολογισμού για το 2008
θα ανέλθει στα περίπου σχεδόν στα 52 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 47,5 δισεκατομμυρίων του 2007. Παρουσιάζει δηλαδή αύξηση κατά περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κρατική χρηματοδότηση για την κοινωνική ασφάλιση το 2008 φτάνει τα 14,3 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ τον προηγούμενο χρόνο και μόλις 8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2003. Έχουμε δηλαδή στο διάστημα αυτό αύξηση της κρατικής επιχορήγησης που ξεπερνά το 78%. Η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει αποδείξει έμπρακτα βαθιά συνέστηση πολιτικής ευθύνης και κοινωνικής ευαισθησίας. Στα 4,5 χρόνια που πέρασαν, μειώσαμε το δημοσιονομικό έλλειμμα από το 7,5% του ΑΕΠ σε επίπεδα κάτω από το 3% το 2008. Διασφαλίσαμε ρυθμούς ανάπτυξης που ξεχωρίζουν σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Αυξήσαμε σημαντικά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις προς όφελος των ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού. Συγκεκριμένα, γιατί όλα τα παρουσιάσα αυτά τα στοιχεία. Ενώ στην Ευρωζώνη οι κοινωνικές μεταβιβάσεις στο διάστημα αυτό παρέμειναν σταθερές, στην Ελλάδα αυξάνονταν συνεχώς. Με αποτέλεσμα σήμερα να ξεπερνούν το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Από το 15,6% του ΑΕΠ που ήταν το 4, έφτασαν σχεδόν στο 18% το 2008. Είναι μια αύξηση πάνω από 2 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Συνολικά από το 2004 έως το 2009, οι κοινωνικές μεταβιβάσεις στη χώρα μας αυξάνονται κατά 68%. Από 29 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν το 4, φτάνουν σχεδόν στα 49 δισεκατομμύρια ευρώ το 2009. Σε ό,τι αφορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την κοινωνική διάσταση του προϋπολογισμού για το 2009, θυμίζω ότι το προσχέδιο προβλέπει σημαντικά αυξημένες πιστώσεις για κοινωνικές πολιτικές που φτάνουν στο 18,5% του ΑΕΠ. Αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης. Πιο αναλυτικά, οι πιστώσεις που προβλέπονται για το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προκειμένου να καλύψει χρηματοδοτήσεις επιδομάτων, προγραμμάτων απασχόλησης αλλά και τη συμμετοχή του κράτους στο ασφαλιστικό σύστημα είναι αυξημένες κατά 13% σε σχέση με το 8%. Οι πιστώσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρίως για την κάλυψη των αναγκών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, είναι αυξημένες κατά 8,3%. Πέρα από όλα αυτά, γνωρίζετε ότι επιδιώξαμε και πετύχαμε να αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση η δυνατότητα αξιοποίησης της ευελιξίας που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας για να διαθέσουμε ακόμα περισσότερους πόρους στην ανάπτυξη, την απασχόληση, τη στήριξη συμπολιτών μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Πήραμε και θα συνεχίσουμε να παίρνουμε κάθε εφικτό μέτρο, αξιολογώντας συνεχώς τις πράγματι πιεστικές κοινωνικές ανάγκες. Και θέλω εδώ να παριθμίσω, επί τροχάδιν, βασικά πράγματα που έχουμε κάνει με το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Αυξήσαμε τη νομική εγγύηση των καταθέσεων στο ποσό των 100.000 ευρώ για κάθε καταθέτηση, σε κάθε τράπεζα που λειτουργεί στη χώρα μας. Δεύτερον, θεσπίσαμε συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των δανειοληπτών και επεξεργαζόμαστε ειδικά προγράμματα για την περαιτέρω ανακούφιση εκείνων που ενδέχεται να βρεθούν σε δύσκολη θέση. Τρίτον, βάζουμε σε εφαρμογή σχέδιο για τη διασφάλιση της ρευστότητας και τη συνέχιση της πιστωτικής επέκτασης για να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η χορήγηση στεγαστικών αδρανίων, αλλά και να αποκλιμακωθούν τα επιτόκια. Τέταρτον, φροντίσαμε έτσι ώστε από την εφαρμογή του σχεδίου αυτού όχι μόνο να μην επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι, αλλά να εξασφαλιστούν και επιπλέον έσοδα για την ενίσχυση του Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και των Δημόσιων Επενδύσεων. Πέμπτον, ασκούμε και θα ασκήσουμε κάθε αναγκαία παρέμβαση για την επίτευξη χαμηλών επιτοκίων και τον αποκλεισμό καταχρηστικών ρόλων από τις τράπεζες. Έκτον, παρέχουμε μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας τριετή εγγύηση για τη δανειοδότηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με ποσά που μπορούν να φτάνουν έως και τις 350.000 ευρώ και επιδοτούμε για το διάστημα αυτό το σύνολο του επιτοκίου. Έβδομον, προκυρήσονται από τον ΟΑΕΔ μέχρι το τέλος του χρόνου πάνω από 50.000 θέσεις εργασίας και προγραμματίζονται άλλες 140.000 μέσα στο 9. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλήγω. Η κρισιμότητα της παγκόσμιας συγκυρίας είναι πρωτόγνωρη και η εξέλιξή της απρόβλεπτη. Εντοπίζουμε τους τομείς που πλήττονται περισσότερο από τις συνέπειες της κρίσης και μεθοδεύουμε συστηματικά τις αναγκαίες λύσεις. Ανταποκρινόμαστε με υπευθυνότητα στις ανάγκες που δημιουργούνται και είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η Βουλή των Ελλήνων έχει σήμερα την τιμή και τη χαρά να υποδέχεται τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάη, τον κύριο Αλμπέρτο Περντόμο. Ο Πρόεδρος Περντόμο συνοδεύεται από κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία, τους βουλευτές τον κύριο Ανίμπαλ Περέιρα, Χουάν Αντρές Ραμπάγιο, Φεντερίκο Κασαρέτο και Ντανέλ Μπιάντζι, και πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα και τη Βουλή των Ελλήνων. Ο συμβολισμός της επίσκεψης είναι μεγάλος. Η πόλη που γεννήθηκε η δημοκρατία και λειτουργήσε η πρώτη Βουλή υποδέχεται τον Πρόεδρο και τους βουλευτές μιας από τις πρώτες δημοκρατίες της Αμερικανικής Υπήρου. Ένα σύγχρονο πολίτευμα έρχεται στη γη της καταγωγής του. Αλλά και η ουσιαστική σημασία της επίσκεψης είναι σημαντική, γιατί ενισχύονται περαιτέρω οι παραδοσιακές φιλικές σχέσεις των δύο χωρών και προωθείται η κοινοβουλευτική συνεργασία και οι διμερείς σχέσεις. Η Βουλή των Ελλήνων καλωσορίζει την Βουλή των Αντιπροσώπων της Ουρουγουάης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μεγάρου της Βουλής 22 μαθήτριες και μαθητές και ένας συνοδός δάσκαλος από το 20ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας. Τους καλωσορίζουμε στη Βουλή, ευχόμαστε στα παιδιά καλή πρόοδο και να είναι καλότυχα. Συνεχίζεται η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων προς τον Πρωθυπουργό. Ακολουθεί η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Αλέκου Αλαβάνου, η οποία έχει ως ακολούθως: μείωση των δαπανών για εξοπλισμούς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες παγκοσμίως, τόσο όσον αφορά τις εισαγωγές όπλων όσο και στρατιωτικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Οι δαπάνες αυτές μάλιστα πραγματοποιούνται σε ένα περιβάλλον συνεχούς αύξησης των παγκόσμιων στρατιωτικών δαπανών, που όπως εκτιμά το Ινστιτούτο ΣΥΡΙ έχουν αυξηθεί κατά 45% σε σταθερές τιμές κατά την τελευταία δεκαετία. Η χώρα μας, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ για την ανθρώπινη ανάπτυξη 2007-2008, είναι 83η στον κόσμο σε δημόσιες δαπάνες για την παιδεία, 56η σε δαπάνες για την υγεία, κατά τους πόρους από κοινωνικούς και αναπτυξιακούς στόχους και σε περιόδους κρίσης εξελίσσεται σε εξαιρετικά αρνητικό παράγοντα. Η άποψη ότι οι αμυντικές δαπάνες δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση κάθε χώρα σύμφωνα με τα κριτήρια του Συμφώνου Σταθερότητας δεν αποτελεί σήμερα λύση, αλλά διευκολύνει μάλλον την παγίωση και την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, οι οποίες για χώρες όπως η Ελλάδα είναι εξόχως αντιπαραγωγικές. Με δεδομένο ότι οι αμυντικές δαπάνες είναι ο κυριότερος συντελεστής επιβάρησης του δημόσιου χρέους, το τεράστιο ύψος του οποίου εμποδίζει την Ελλάδα να αναπτύξει αξιόπιστες φιλολαϊκές και αναπτυξιακές πολιτικές που να απαντούν στην οικονομική κρίση, ερωτάται ο κύριος Πρωθυπουργός. Προτίθεται τώρα που συζητείται ο προϋπολογισμός του 2009 και ο οποίος θα πρέπει να δημιουργεί ασπίδα προστασίας απέναντι στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, να μειώσει ριζικά τις στρατιωτικές δαπάνες που στερούν ζωτικούς πόρους από την παιδεία, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση, την οικολογική ανάπτυξη και προστασία. Το λόγο έχει ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν απ' όλα οφείλω να υπογραμμίσω την επισήμανση με την οποία κλείνει το εισαγωγικό της ερώτησης. Πράγματι, η Ελλάδα σήμερα επιβαρύνεται με ένα δημόσιο χρέος, το τεράστιο ύψος του οποίου είναι το πιο σοβαρό εμπόδιο στην άσκηση της αναπτυξιακής και βεβαίως και της κοινωνικής πολιτικής που θέλουμε. Οφείλουμε λοιπόν να μην λησμονούμε ούτε πότε ούτε πόσο αυξήθηκε αυτό το δημόσιο χρέος. Το 1981 ήταν στο 29,7% του ΑΕΠ και έφτασε το 2004 στο 98,6% του ΑΕΠ. Υπερτριπλασιάστηκε δηλαδή στη διάρκεια των προηγούμενων κυβερνήσεων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το αποτέλεσμα είναι να πληρώνουμε σήμερα πάνω από 11 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο για τους τόκους. Αντιλαμβανόμαστε, φαντάζομαι, όλοι μας πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα
εάν δεν είχαμε την έκρηξη αυτή του δημόσιου χρέους στα χρόνια της πολιτικής ανευθυνότητας. Μόνο από τους τόκους η χώρα θα γλίτωνε σήμερα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα τεράστιο ποσό για τη στήριξη της ανάπτυξης, της απασχόλησης, πάνω απ' όλα των συμπολιτών μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Και βέβαια δεν ήταν μόνο αυτό. Θυμίζω ότι το 2004 το έλλειμμα ξεπερνούσε το 7,5% του ΕΑΠ. Εάν δεν το μειώναμε κάτω από το 3%, δεν θα είχαμε σήμερα κανένα περιθώριο ευελιξίας. Θέλω όμως να υπογραμμίσω και κάτι ακόμα. Το γεγονός ότι οι αντοχές της οικονομίας μας αποδεικνύονται πολύ ισχυρότερες σε σχέση με άλλες χώρες είναι σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ προβλέπει για το 2009 καθήλωση της ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρωζώνη, εκτιμά ότι η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα είναι στο 2,5% του ΕΕ. Και η εκτίμηση αυτή δεν μπορεί και δεν πρέπει να αγνοείται από κανέναν. Είναι, για να επικαλεστώ μια φράση που χρησιμοποιείται στην ερώτηση που συζητούμε, μια σοβαρή ασπίδα προστασίας απέναντι στις συνέπειες της πιο μεγάλης οικονομικής κρίσης που γνώρισε ο μεταπολεμικός κόσμος. Έρχομαι τώρα στις αμυντικές και τις εξοπλιστικές δαπάνες. Πριν απ' όλα θέλω να υπογραμμίσω ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν σήμερα έναν επιπλέον κέριο ρόλο για τον οποίο αισθάνονται και πιστεύω όλοι πρέπει να αισθανόμαστε μεγάλη περηφάνεια. Είναι ο κοινωνικός τους ρόλος. Είναι η συμμετοχή τους στην έρευνα και τη διάσωση, στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, στις αεροδιακομιδές, στα προγράμματα προληπτικής ιατρικής που εφαρμόζουν στα ακριτικά νησιά μας. Είναι δηλαδή δραστηριότητες που σώζουν ζωές συνανθρώπων μας. Θέλω λοιπόν να τονίσω με έμφαση ότι η μονοδιάστατη θεώρηση των αριθμών πίσω από τη φράση στρατιωτικές δαπάνες δεν απεικονίζει σε όλες τις διαστάσεις της τη σημερινή πραγματικότητα. Αδικεί και μάλιστα κατάφορα τις ένοπλες δυνάμεις μας. Πέρα από αυτά, υπάρχει ένα ακόμα στοιχείο το οποίο έχει τη δική του αξία. Είναι η στήριξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας για να σταθεί στα πόδια της και να φέρει σε πέρας την αποστολή της τόσο για τους εργαζόμενους, όσο για την εθνική οικονομία και την άμυνα της χώρας. Είναι αυτονόητο ότι και για αυτή την περίπτωση απαιτούνται κονδύλια. Το όφελος όμως από την αξιοποίησή τους είναι πολλαπλάσιο, γιατί κατοχυρώνεται το εργασιακό μέλλον χιλιάδων ανθρώπων, δημιουργείται μια νέα προοπτική από την άλλη πλευρά για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Έρχομαι στα πιο ειδικά. Πρώτον, ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι το χρέος από τα εξοπλιστικά του παρελθόντος, ύψους περίπου 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο αφενός χρειάζεται να αποπληρωθεί και αφετέρου δεσμεύει το 95% του τρέχοντος ενιαίου μεσοπρόθεσμου προγράμματος ανάπτυξης και εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων, του γνωστού ως ΕΜΠΑΕ, το 75%. Δεύτερον, οι εξοπλιστικές δαπάνες στη διάρκεια των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ χρηματοδοτούνταν από δύο πηγές. Αφενός από τον προϋπολογισμό και αφετέρου με απευθείας δανεισμό. Θυμίζω ότι ακολουθώντας αυτή την πρακτική, οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είχαν εγγράψει εξοπλιστικές δαπάνες 8,7 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ. Δημιούργησαν έτσι τα γνωστά, σοβαρά, μεγάλα προβλήματα με την Eurostat. Από το 2004 το σύνολο των πληρωμών γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στο προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Με άλλα λόγια και απλά λόγια, καταργήθηκαν τα διπλά βιβλία και έκλεισαν τα κρυφά συρτάρια. Τρίτον, πράγματι όπως επισημαίνεται και στην ερώτηση, οι αμυντικές δαπάνες στην περίοδο 1999-2003 ξεπερνούσαν το 4% του ΕΕ. Δεν είναι όμως στο ίδιο ποσοστό σήμερα. Από το 2004 και μετά οι αμυντικές δαπάνες έχουν μειωθεί κάτω από το 3% του ΑΕΠ, ενώ οι εξοπλιστικές είναι κατά μέσο όρο κάτω από το 1% του ΑΕΠ. Τέταρτον, στον προϋπολογισμό για το 2009, φαίνεται ξεκάθαρα αυτό στο προσχέδιο, οι δαπάνες για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αυξάνονται μόνο κατά 4,2%. Και αυτή είναι η χαμηλότερη αύξηση που δίνεται σε σχέση με όλα τα άλλα Υπουργεία. Σημειώνω ότι η αύξηση αυτή σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλεται στον αυξανόμενο αριθμό των επαγγελματιών οπλιτών και το θεσμό των εφέδρων υψηλής ετοιμότητας που ενισχύει τα ακριτικά νησιά και δυναμώνει το αίσθημα ασφάλειας το κάτοικο τους. Οφείλεται στην αναμόρφωση του βασικού μισθού για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και τη βελτίωση των συνδικών διαβίωσης όλου του ανθρώπινου δυναμικού τους. Οφείλεται στη δημιουργία των υποδομών και τη διασφάλιση του αξιόμαχου των ενόπλων δυνάμεων. Πέμπτον, οι δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα στον προϋπολογισμό για το 2009 όχι μόνο δεν αυξάνονται,
αλλά μειώνονται κατά 15%. Αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και η αλήθεια αυτή σημαίνει ότι το αίτημα που περιέχεται στην ερώτηση παραβιάζει ανοιχτές πόρτες. Γίνεται ήδη πραγματικότητα. Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο. Οι δαπάνες για την εθνική άμυνα μετεβλήθηκαν ριζικά, ποσοτικά και ποιοτικά. Η πολιτική μας διασφαλίζει ισχυρές ενόπλες δυνάμεις με μεγάλη αποτρεπτική ισχύ, με αδιαμφισβήτητο κοινωνικό έργο, με διαφάνεια στις προμήθειες, με σεβασμό, απόλυτο σεβασμό στα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου. Με ένα λόγο, με μια φράση, αποδεδειγμένα στα έργα, όχι στα λόγια, μειώνουμε τις αμυντικές δαπάνες και εξασφαλίζουμε όλο ένα και περισσότερο πόρους για την κοινωνική αποστολή του κράτους. Το λόγο έχει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Αλέκος Αλαβάνος. Κύριε Πρωθυπουργέ, εγώ λυπάμαι για την απάντησή σας, διότι απαντήσατε με τον τρόπο που θα απαντούσατε πριν από ένα χρόνο, δηλαδή σαν να μην τρέχει τίποτα. Ενώ όντως ζούμε ίσως τη μεγαλύτερη και αγνώστου βάθους και έκτασης και συνεπειών μεταπολεμική οικονομική κρίση, η οποία έρχεται και συνδυάζεται με τα οικονομικά αδιέξοδα της πολιτικής που ακολούθησε η κυβέρνησή σας. Και νομίζω ότι ειδικά εμείς οι Έλληνες θα έπρεπε να καταλαβαίνουμε μέσα από την ιστορία μας το ότι έρχονται κάποιες στιγμές που δεν μπορούμε να συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Βουλής, υποδεχόμενος τον πρόεδρο της Βουλής της Ουρουγουάης, στην πρώτη Βουλή, ότι έρχονται στη χώρα που έγινε η πρώτη Βουλή. Και πρέπει να σκεφτούμε σήμερα ότι η ίδια η ελληνική δημοκρατία στον ελληνικό χώρο προέκυψε μέσα σε συνθήκες κρισιακές, εντελώς άλλες εποχές, με όμως στοιχεία τα οποία έχουν μεγάλες αντιστοιχίες, δηλαδή με έναν φοβερό υπερδανισμό των κατοίκων και με τους πληστηριασμούς και τις κατασχέσεις της εποχής εκείνης, που ήταν η ιδιοποίηση από τους τοκογλύφους της γης των αγροτών, που οδήγησε στη Συσάχθεια, στους πρώτους θεσμούς της ελληνικής δημοκρατίας, στο Σόλωνα και σε μια ανάγκη να αλλάξουν πολιτικές. Και το λέω αυτό για να κατανοήσουμε ότι ζούμε μια εποχή ιστορική, όπου έχουν σωρευτεί αδιέξοδα, όπου τα αδιέξοδα μπαίνουν πια σε όλα τα σπίτια και όπου δεν μπορούμε να απαντάμε στα διάφορα προβλήματα, ανάμεσα στα οποία και αυτό που συζητάμε τώρα, με τον ίδιο τρόπο. Και δεν μπορεί η αριστερά, όπως ο Σόλωνας, να σας τα πει αυτά με ποίηματα για να καταλάβετε τελικά, γιατί και τότε κανείς δεν καταλάβαινε. Αλλά θέλουμε να επιμείνουμε σε μερικά ζητήματα. Επομένως, νομίζω σε όλα τα βασικά θέματα θέλει άλλο τρόπο προσέγγισης. Στο θέμα των τραπεζών, για παράδειγμα, όπου έχουν υπάρξει κράτος εν κράτη και όπου οι τραπεζίτες είναι κατεξοχήν υπεύθυνοι παγκοσμίως, ευρωπαϊκά και ελληνικά για την κρίση που υπάρχει σήμερα. Δεν μπορεί να βλέπουμε την κυβέρνηση να θεωρεί ότι την τελική υπογραφή στο νόμο για τις τράπεζες δεν θα τις βάλει τυπικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά θα τη βάλει η Ένωση των Ελληνικών Τραπεζών. Ούτε μπορούμε να βλέπουμε την αξιωματική αντιπολίτευση να ζητάει να βγάλουν τις καλές πλευρές και τις ευαισθησίες τους οι τραπεζίτες που τους είχε μάθει η οικογένειά τους όταν τους πήγαιναν στο κατηχητικό. Ζητάμε νόμο. Ζητάμε να απαγορευτεί το 22% στις πιστωτικές κάρτες και να μπει το όριο του 10%. Ζητάμε εθνικό τομέα στις τράπεζες. Άλλα πράγματα. Με τον ίδιο τρόπο ζητάμε ένα ισχυρό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και παρεμβάσεων για την πραγματική οικονομία και την ανεργία. Και γι' αυτό κάναμε την πρόταση για την προημερήσια διάταξη συζήτηση πριν τα Χριστούγεννα, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό. Και ζητάμε μείωση των εξοπλισμών. Είναι ασύλληπτο αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Είναι ασύλληπτο. Όταν οι συνεργάτες μου δώσανε τα στοιχεία από το πιο έγκυρο Ινστιτούτο Μελέτης των Εξοπλισμών στον κόσμο, που είναι το ΣΥΠΡΙ στην Σουηδία, στη Στοκχόλμη, και είδα ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα στην αγορά όπλων στον κόσμο, όχι κατά κεφαλήν, σε απόλυτα μεγέθη,
ότι το, η Ελλάδα κατέχει το 6% της αγοράς όπλων που γίνονται παγκοσμίως. Κατάλαβα που έχουμε φτάσει. 6% εμείς η θέση μας παγκοσμίως, πού το έχουμε αλλού καταφέρει? Στις τεχνολογικές επιδόσεις? Στους εκπαιδευτικούς τουρισμούς που έχουμε στήσει? Στους Ολυμπιακούς? Όχι, στην αγορά όπλων. Πρώτη είναι η Κίνα, που έχει το 12%, αλλά έχει ένα δισεκατομμύριο πληθυσμό. Δεύτερη είναι η Ινδία, με το 8%, πάλι ένα δισεκατομμύριο πληθυσμό. Τρίτα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με το 7%, αλλά με 3 εκατομμύρια από τα πετρέλαιά τους. Και μετά έρχεται η Ελλάδα. Πώς μπορούμε να το δεχτούμε? Και πώς μπορούμε εμείς να συμφωνήσουμε με αυτό το πράγμα? Πώς μπορούμε να είμαστε, και το ξέρετε καλά, όλοι οι υπουργοί που είστε εδώ πέρα, ότι ο κ. Μημαράκης ξέρει ότι είμαστε οι πρώτοι στην Ευρωζώνη σε δαπάνες αμυντικές, εξοπλιστικές κλπ. Και η κυρία Πετραλιά ξέρει ότι είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρωζώνη σε δαπάνες για κοινωνική προστασία, όπως και για παιδεία κλπ. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι με βάση τον προϋπολογισμό του 2009, ο οποίος προβλέπει περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τις αμυντικές και άλλες δαπάνες, αυτό σημαίνει ότι στον κάθε Έλληνα και Ελληνίδα, από τη στιγμή που γεννιέται μέχρι τα 100 και πάνω, στον καθένα από τα 10 εκατομμύρια εδώ πέρα που ζούμε σε αυτόν τον τόπο, αντιστοιχεί 432,8 ευρώ ετησίως εισφορά για τις αγορές όπλων και τις αμυντικές δαπάνες, που είναι αυξημένη σχετικά με το 415 το περσινό, γιατί λέτε ότι είμαστε και σε καθοδική πορεία. Και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, να το τονίσω. Ένα F-16 που αγοράζουμε και τα βλέπουμε με τέτοια συχνότητα, δυστυχώς, και με θύματα, δυστυχώς, να πέφτουνε, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, στοιχίζει 45 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτά τα 45 εκατομμύρια ευρώ μπορούσαμε να δώσουμε εμείς επίδομα μηνιαίως 100.000 ανέργους και επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης σε 200.000 συνταξιούχους. Καταλήγοντας επομένως, κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να σας πω τι θα γίνει. Γιατί δεν αξιοποιούμε ένα πλεονέκτημα τελικά που μπορούσαμε να έχουμε, να απελευθερώσουμε εμείς πόρους? Και εμείς λέμε το μισό και πάγωμα όλων των διαδικασιών για αγορά νέων φρεγατών, νέων τάγκς και νέων αεροπλάνων. Το μισό, και να το δώσουμε ως στήριξη στην οικονομία, στους μικρομεσαίους, στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης, προκειμένου να ανταποκριθούμε στην κρίση. Δεν μπορούμε να μιλάμε με τον ίδιο τρόπο. Ζούμε ιστορικές στιγμές και πρέπει να γίνουν μεγάλες αλλαγές. Λυπούμαστε. Λυπούμαστε να βλέπουμε συνεχώς τα όρια της κυβέρνησής σας και της πολιτικής σας που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ουσιαστικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμαλής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω μια βασική παραδοχή. Όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θέλουμε την πατρίδα μας παράγοντα σταθερότητας, παράγοντα ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή. Θέλουμε την πατρίδα μας ασφαλή και περήφανη. Κυβέρνηση, υπερασπιζόμενη στο ακέραιο τα εθνικά μας συμφέροντα, μετουσιώνει τη βούληση των Ελλήνων σε πολιτική ειρήνης, σε πολιτική συνεργασίας με όλους τους γειτονές μας. Πολιτική, ωστόσο, αυτή, και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, απαιτεί ισχυρή αποτρεπτική δύναμη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Απαιτεί κόστος που εξαρτάται, όπως για κάθε χώρα, από το γεωστρατηγικό της περιβάλλον. Θυμίζω λοιπόν σε όσους προσποιούνται άγνοια ότι οι γειτονικές μας χώρες διατηρούν ποσοστά αμυντικών δαπανών που φτάνουν σχεδόν στο 5% του ΑΕΠ. Και αυτό δεν μπορεί να παραγνωρίζεται. Δεν είναι επιλογή μας η αντιπαράθεση, δεν είναι επιλογή μας η εμπλοκή σε αναγνωρίσεις και αναχαιτήσεις αεροσκαφών, αλλά δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε την οφειλόμενη επαγρύπνηση απέναντι σε πρακτικές μέσα από τις οποίες επιχειρείται αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και αποκλειστικών δικαιοδοσιών της πατρίδας μας. Να είναι σαφές αυτό. Και σε αυτό το ζήτημα δεύτερη σκέψη δεν χωρά. Λαϊκισμοί σε τέτοιας κέρυας σημασίας ζητήματα δεν νοούνται.
Θέλω να βάλω και μία παράμετρο ακόμα. Υπάρχει το ζήτημα της συμμετοχής της Ελλάδας σε διεθνείς στρατιωτικές αποστολές. Και αναφέρομαι εδώ για παράδειγμα στην συμμετοχή μας στην αποστολή για τη Σομαλία. Πρώτον, η συμμετοχή της Ελλάδας βασίζεται σε αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έχει την απόλυτη διεθνή νομιμοποίηση και γίνεται με όλους που εγγυώνται τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Και δεύτερον, η Ελλάδα, πρωτοπόρος στην παγκόσμια ναυτιλία, δεν μπορεί να απουσιάζει από διεθνείς αποστολές απέναντι στους διωγγούμενους κινδύνους της πειρατείας. Είμαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πρώτοι που θέλουμε μείωση των αμυντικών δαπανών. Αλλά μείωση όχι σε βάρος της ασφάλειας, όχι σε βάρος της ίδιας της ειρήνης. Το αποδεικνύουμε λοιπόν στην πράξη. Επαναλαμβάνω εν συντομία. Πρώτον, επιλέξαμε τη διαφάνεια απέναντι στις κρυφές εγγραφές και τα διπλά βιβλία της περίοδου ΠΑΣΟΚ. Δεύτερον, έχουμε ήδη μειώσει τις αμυντικές δαπάνες σε ποσοστό κάτω από το 3% του ΑΕΠ, θωρακίζοντας ωστόσο στο πιο ψηλό βαθμό το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεών μας. Τρίτον, το Υπουργείο Άμυνας έχει για το 2009 τη χαμηλότερη αύξηση δαπανών σε σχέση με όλα τα άλλα Υπουργεία. Και τέταρτον, οι εξοπλιστικές δαπάνες για το 2009 μειώνονται κατά 15% σε σχέση με τις φετινές. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εργαστήκαμε και εργαζόμαστε με βαθύ αίσθημα πολιτικής και κοινωνικής ευθύνης για την ασφάλεια, την ανάπτυξη, τη συλλογική πρόοδο. Και αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο στη σημερινή κρίσιμη οικονομική συγκυρία. Συγκυρία με πολλά ανοιχτά μέτωπα σε διεθνές επίπεδο. Συγκυρία που απαιτεί κρίσιμες μάχες τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Κυρίως μάλιστα για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, την προστασία της εργασίας, την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων. Σε αυτό το φορτισμένο περιβάλλον, κάποιοι εμφανίζονται με πακέτα υποσχέσεων ακοστολόγητα και ανεφαρμόστα. Κάποιοι προσποιούνται ότι παρέχουν υπηρεσίες υποδείξεων και επιδίδονται σε ευχολόγια. Κάποια δηλώνουν ότι έχουν μαγικές λύσεις και ότι τάχα δεν μπορεί να τις βρει η κυβέρνηση. Είναι πρωτίστως, αλλά όχι μόνο, εκείνοι που ισχυρίζονται ότι η οικονομική κρίση τάχα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο ένα άλοθη της κυβέρνησης. Είναι εκείνοι που δεν νοιάζονται για λύσεις, αλλά μόνο για τις εντυπώσεις της στιγμής. Είναι η διαχρονική δημαγωγή, οι εκφραστές της αντίδρασης, της καθήλωσης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρόκειται να παρασυρθούμε, δεν πρόκειται να λυγίσουμε, δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε πρακτικές ανέξοδου και κοινωνικά ανώφελου λαϊκισμού. Δεν παίζουμε ούτε σε βάρος του τόπου, ούτε σε βάρος των πολιτών. Έχουμε αντίληψη, ξεκάθαρη αντίληψη των αδυναμιών αλλά και των δυνατοτήτων της οικονομίας μας. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά τους συμπολίτες μας που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Καταλαβαίνουμε τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες που αισθάνονται πιο έντονη την πίεση του διεθνούς περιβάλλοντος. Καταλαβαίνουμε τον άνεργο αλλά και τον πολίτη που φοβάται για τη δουλειά του. Μπροστά στην κρισιμότητα της συγκυρίας, της οικονομικής συγκυρίας, ο ρόλος της κυβέρνησης δεν είναι να επιδίδεται στην καλλιέργεια εφήμωρων εντυπώσεων. Ο ρόλος της κυβέρνησης είναι να αποφασίζει με σύνεση, συνυπολογίζοντας όλες τις παραμέτρους, συνυπολογίζοντας όλα τα ενδεχόμενα. Ο ρόλος της κυβέρνησης είναι να διασφαλίζει τα συμφέροντα της χώρας και των πολιτών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό είπαμε και αυτό κάνουμε. Η κυβέρνηση προχωρά με ρεαλιστικό σχέδιο, με ισχυρή βούληση, με πραγματική κοινωνική ευαισθησία. Διανύει μαζί με τους πολίτες βήμα-βήμα τη δύσκολη αυτή περίοδο, κρατώντας όμως σταθερά, γερά το τιμόνι της πορείας του τόπου. Προχωρούμε με υπευθυνότητα, κυρίως προχωρούμε με έναν τρόπο που εγγυάται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, χωρίς όμως να υποθηκεύεται το αύριο.